δείχνουν έτοιμοι για την 10η και τελευταία υποδρομή Επαθλιοδοϊράνης. Και κίνηση τώρα για την τελευταία υποδρομία το Επαθλιοδοϊράνης για την πρωτοπορία το νούμερο 3 Λιτός Βίος και το νούμερο 6 Black Trilby από μέσα και το νούμερο 2 Giant's Treasure. Έρχεται και το 7 Κριτικός Τζουλιάκι τώρα και περνάει μπροστά. Οδηγεί πλέον καθαρά το νούμερο 7 Κριτικός Τζουλιάκι. 2 μήκη πιο πίσω το νούμερο 2 Giant's Treasure. Ακολουθεί στο κάγκελο Λιτός Βίος, στο κάγκελο συγγνώμη του Λούνα και πιο πίσω είναι και το νούμερο 1 Λανάρι. Το φαβορεί λοιπόν Λανάρι στην 5η θέση αυτή τη στιγμή. Ακόμη πιο πίσω Rock and Tonic και ουραγός Black Trilby. Πάμε για το σημείο των 600 μέτρων. Έχει το προβάδισμα το νούμερο 7, Κριτικός Τζουλιάκι. Και διαφορά 3 μικών από το νούμερο 2, Giant's Treasure, που καταδιώκει. Τελευταία 150 μέτρα, το 7, Κριτικός Τζουλιάκι, με διαφορά 3 μικών. Το νούμερο 2, Giant's Treasure, κόβει την ψαλίδα λίγο. Ωστόσο, τα μέτρα λιγοστεύουν και πλέον Κριτικός Τζουλιάκι βρίσκεται κοντά στη νίκη. Και πάλι Λιτός Βίος έρχεται όπως και πριν από 2 εβδομάδες για να πετύχει τη νίκη από Κριτικός Τζουλιάκι. Πέφτουν, όχι, μαζί, όχι, νικάει το 7 Κριτικός Τζουλιάκι, αντέχει. Το 7 Κριτικός Τζουλιάκι θα κρατήσει τη νίκη μπροστά από το νούμερο 3 Λιτός Βίος. Κριτικός Τζουλιάκι λοιπόν θα πάρει εδώ τη νίκη. Μία φορά 16 ετών από τον επιβίτορα Σεπόη. Προπονητής και ιδιοκτήτης ο κύριος Ηλίας Κριτικός, αναβάτρια Ελένη Τσουχνικά. Στην 7η συμμετοχή της στο Μαρκόπουλο Πάρκ, Κριτικός Τζουλιάκι θα πετύχει τη νίκη. Κατεδίωξε το νούμερο 3 Λιτός Βίος, που θυμίζουμε πριν από λίγο καιρό είχε πάρει τη νίκη με περίπου τον ίδιο τρόπο. 7 Κριτικός Τζουλιάκι, 3 Λιτός Βίος, πιο πίσω Giant's Treasure και Αλανάρι. 7-3-2-1 η άφηξη, 7-3-2-1. Κύριε Κριτικέ, άφησε τις τριτιές και πήρε τη νίκη που ήθελε. Το φοβηθήκατε εκεί στο τέλος? Φυσικά και το φοβήθηκα, γιατί πάντα στα τελευταία μέτρα είναι εκεί που δεν αντέχει. Είναι λίγο ψυχή, αλλά έχει καρδιά μεγάλη. Τρεις συνεχόμενες κούρσες, τελικά τα καταφέραμε. Ευχαριστώ και την Ελένη πάρα πολύ που ακολούθησε τις οδηγίες, που περίμενε, της είπα μη δώσεις μαστίγιο, μη σπρώξεις, κράτα μόνο και θα κερδίσεις. Και όπως και έγινε. Και έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Χάσαν, και την Ελένη και τα παιδιά όλα που βοηθούν στο στάβλο και εύχομαι τα καλύτερα για όλους.